Έχουμε εδώ πέρα στην Κρήτη τις παραδοσιακές κατσούνες, ε? Τις κατσούνες εκεί, με την Εύη είχαμε και μια συζήτηση πιο πριν, γενικά έχει και μια δυναμία γενικά. Αν και η Εύη βέβαια έχει και στις γλίτσες. Σωστά. Σωστά. Γιατί στην Εύβοια, ναι, τις κατσούνες λένε γλίτσες. Σωστά. Είναι ξεχωριστές όμως οι γλίτσες. Είναι ξεχωριστές. Ε? Είναι των είναι... Τσοπάνιδων εκεί στην Βόρεια Ελλάδα γενικά. Είχαν και άλλη χρήση αν δεν κάνω λάθος. Και στην Πελοπόννησο. Έχουν μια πιο εξειδικευμένη χρήση οι γλίτσες σε σχέση με τις κατσούνες. Εμείς βέβαια τώρα, ξέρετε, κάνουμε τη διαφορά και θα πιάσουμε τις γλίτσες, καθώς έχουμε μια έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε σήμερα, άνοιξε τις πύλες της, στα Γρεβενά, και εκεί θα πάμε τώρα. Ξέρετε, έχουμε επαφή, γιατί η Κρήτη TV είναι ένα μέσο που πιάνει όλη την Ελλάδα γενικά. Και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας, μας παρακολουθούν και μας είπαν το εξής. Κοιτάξτε τι κάνουμε, έχετε τις κατσούνες εκεί στην Κρήτη, αλλά εμείς έχουμε εδώ τις γλίτσες. Και δημιουργούμε και μία έκθεση, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέσα από αυτήν έρχεται στο προσκήνιο η ιστορία, αλλά και η χρησιμότητα της γλίτσας παραδοσιακής. Μία μοναδική έκθεση λοιπόν στα Γρεβενά, με αφορμή τη συμπλήρωση, αν δεν κάνω λάθος, 30 ετών, από την ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρεβενών Πίνδος. Λοιπόν, τώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα θα συνδεθούμε με τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι συλλέκτης και πρόεδρος της Βοιακής Εστίας Θεσσαλονίκης, και η κυρία Παπαμιχαλάκη, θα ρωτήσουμε και αν έχει καταγωγή από την Κρήτη, η οποία είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρεβενών Πίνδος. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες, Εύη. Και είναι και πολλά τα μεγέθη, τα σχέδια, τα χρώματα. Δηλαδή μπορούν έτσι να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στο γούστο κάθε ανθρώπου που θα επιλέξει να βάλει στη συλλογή και του βέβαια, μία γλίτσα. Είχα μία απορία, αλήθεια είναι, αναφορικά με το τελείωμα της γλίτσας πάνω. Ποιος είναι ο αυσολόγος που υπάρχει αυτό το στρουφιχτό που λένε. Θα μας τα λύσουν όλοι οι καλεσμένοι μας, όλες τις απορίες. Θα σου πω εγώ, θα συνδεθούμε για να πούμε και κάτι. Λοιπόν, είναι ο μοναδικός τρόπος. Αυτό που έχεις απορία και τη λύνεις μόνος. Για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, όχι τίποτα άλλο. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να πιάσει κάποιος το πρόβατο που του φεύγει. Δεν υπάρχει τρόπος. Απλώνει την γλίτσα, πιάνει το πόδι του προβάτα από πίσω και το εγκλωβίζει με όμορφο τρόπο, μάλιστα, και ξεχωριστό, χωρίς να το τραυματίσει. Αυτός ήταν ένας λόγος. Και πρόσεξε, δεν είχαν γλίτσες μόνο οι τσοπάνιδες, δηλαδή μόνο πάνω στα βουνά για τα προβάτα τους. Χρησίμευε ακόμα και στην εκκλησία μαζί τους και σε πανηγύρια και σε γιορτές, ακόμα και για κρεμάστρα, για να έχουν. Να βάζουν την κάπα πάνω, στην γνωστή, την παραδοσιακή. Έτσι, μεγαλύτερη ηλικία που θα μας βλέπουν, ναι, τώρα και θα έχουν μεγαλώσει με την γλίτσα δίπλα τους, ναι, θα μας επιβεβαιώσουν ότι ήταν ένα αντικείμενο που δεν θα μπορούσαν να το αποχωριστούν στην καθημερινότητά τους. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε, μας ακούνε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, συλλέκτη και πρόεδρο της Βοιακής Εστίας Θεσσαλονίκης, και την κυρία Κατερίνα Παπαμιχαλάκη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρεβενών Πίνδος. Την καλησπέρα και τους δύο, την καλησπέρα μας από την Κρήτη. Καλησπέρα από τα ωραία Γρεβενά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική πρωτοβουλία. Ξυπνάτε μνήμες από το παρελθόν και μια πολύ καλή ευκαιρία οι νεότεροι να μάθουν για τον πολιτισμό, για την τέχνη μας, για τη λαϊκή τέχνη. Κυρία Παπαμιχαλάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Συμφωνεί και ο κύριος Παπαδόπουλος, είμαι σίγουρος. Ορίστε. Συμφωνεί και ο κύριος Παπαδόπουλος, να ξεκινήσω με εσάς. Ναι, ναι, καλησπέρα και από μένα. Θα μιλήσει η κυρία και θα μιλήσω κι εγώ, εντάξει. Σας καλησπερίζω. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε σε ζωντανή σύνδεση με την Κρήτη, την όμορφη Κρήτη. Η πόλη των Γρεβενών και η Μακεδονία έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την Κρήτη. Αρκεί να σας αναφέρω ότι η Σώμα Κρητών ήταν αυτό που μπήκε πρώτο και απελευθέρωσε την πόλη των Γρεβενών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον συλλέκτη κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε την τιμή να φέρει ένα κομμάτι της υπέροχης, εξαίσιας θα έλεγα, συλλογής του από παραδοσιακές γλίτσες για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου μας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πίνδος είναι ένας σύλλογος ο οποίος εδώ και 30 χρόνια έχει αδιάλειπτη παρουσία στα δρόμενα της πόλης, διαφυλάσσοντας και διατηρώντας την πολιτιστική μας υλική και άειλη κληρονομιά. Αλλά θα αφήσω το συλλέκτη να μιλήσει για πάμε το έργο. Πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Να μας πει λίγο την ιστορία της συλλογής του. Πότε ξεκίνησαν όλα. Η,
η συλλογή, μάλλον η ιστορία, το κυνηγητό αυτό με τις γλίτσες, γιατί κάπως έτσι είναι, ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια, ακριβώς 40 χρόνια, το 1982, όταν νέος τότε που ήμουν γενναιότερος και χωρίς άσπρα μαλλιά, ένας φίλος μου με έφερε μια γλίτσα, από την οποία μπορούμε να τη δούμε μετά. Βέβαια. Του Αγίου Γεωργίου, περίτυχνη με τον Άγιο Γεώργιο από τη μια πλευρά, με ένα κρυάρι φανταστικό, και ο Άγιος Γεώργιος με όλα τα σχετικά, με τα φυσικλίκια του, όλα που λέμε εδώ στα χωριά μας, και με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και την επόμενη εβδομάδα βρέθηκα στο μέσο του Αφάνου και στο Ποντονό, στα χωριά της Πίνδου, και έτσι άρχισε το κυνηγητό. Βέβαια, με διευκόλυνε σε αυτό και η δουλειά μου, ότι δεν ήμουνα. Είμαι γεωπόνος και ήμουνα σε μια δουλειά η οποία είχε το περιθώριο να γυρνώ από εδώ και από εκεί σε όλη την Βόρειο Ελλάδα τουλάχιστον. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα να μαζεύω. Στις αρχές ξεκίνησα να μαζεύω με την έννοια να μαζεύω αυτά που μου άρεσαν, κάποια ωραία κομμάτια. Αλλά μετά όταν συναντούσα σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες γλίτσες κατεστραμμένες, καμένες, λόγω του καιρού και της πολυκαιρίας ή τότε παρατημένες κάπου, χωρίς να περιαυτολογώ, με μπήκε και ένα αίσθημα καθήκοντος μετά και είπα πρέπει κάποιος να τα διασώσει αυτά τα πράγματα. Φυσικά είχα και κάποια ευκαιρία οικονομική και έτσι έγινε αυτό που έγινε. Η πιο φυσικά, παλιά, κύριε Παπαδόπουλε, απορία τώρα, η πιο παλιά γλίτσα που έχετε είναι από πότε? Η πιο παλιά γλίτσα που έχω πρέπει να είναι 150 χρόνων. Αλλά δεν είναι από αυτές τις περίτεχνες γλίτσες που υπάρχουν, είναι κάποιες βυζαντινές αγγλίτσες, αγγίλες που λέγαμε παλιά, κάπως ναι. Έτσι δηλαδή. Αυτή που υπάρχει στη συλλογή μου δηλαδή πρέπει να είναι κάπου, μάλλον δύο έχω, η μία είναι, πρέπει να είναι εκεί κοντά, γύρω στο 1870-80. 19ος αιώνας, Σέβη. Το μέγεθος, κύριε Παπαδόπουλε, της γλίτσας που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν έτσι και πολλά σχέδια και πολλά μεγέθη χρώματα, από τι εξαρτάται? Το μέγεθος της γλίτσας εξαρτάται από το ξύλο, αλλά όμως υπάρχουν και κανόνες στην γλίτσα. Η γλίτσα, αυτό το σχήμα, μισό λεπτό λίγο να δείξω κάτι, για να καταλαβαίνουμε. Μια γλίτσα, αυτό εδώ που έχει γλίτσα εδώ από κάτω, βλέπετε αυτό? Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να χωράει το δάχτυλο. Όταν χωράει δάχτυλο, γιατί η γλίτσα χρησιμοποιούνταν και να πιάνουμε και από το πόδι και τα πρόβατα και κυρίως ήταν ποιμενικό εργαλείο δηλαδή. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνουμε μια γλίτσα με ό,τι θέλουμε. Μετά βέβαια έγιναν κάποιες γλίτσες οι οποίες έγιναν για λόγους διακοσμητικούς και μπήκαν για διάφορα άλλα πράγματα χωρίς να κοιτούμε αυτόν τον κανόνα. Εγώ φυσικά έχω γλίτσες παραδοσιακές. Είναι όλες φτιαγμένες από τεχνίτες πολύ καλούς και αναγνωρισμένους. Δεν έχω γλίτσες πλαστικές και έχω μια πλαστική για να δείχνω τη διαφορά. Δεν έχω γλίτσες τέτοιες και γλίτσες οι οποίες γίνονται από σανίδια μόνο, έτσι για εμπορικούς σκοπούς. Η γλίτσες συλλογή μου είναι, πιστεύω, μια ανεπτυγμένη συλλογή με στόχο την παράδοση. Συνολικά, πόσες γλίτσες έχετε? Η συλλογή σας φτάνει τον αριθμό? Λέει στο χωριό μου, οι τζομπαναρέοι δεν λένε ποτέ πόσα πρόβατα έχουν στο κοπάδι, σωστό. Αλλά σας λέω χοντρικό ότι έχουν περίπου 1000. Σωστό. Να συνεχίσετε, ξέρετε, επιτελείτε ένα έργο πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι πως νιώσατε μέσα σας την ευθύνη να συνεχίσετε αυτή την παράδοση. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε και στην καθημερινότητά σας. Αγαπάτε την γλίτσα, δεν ξέρω κατά πόσο και το χρησιμοποιείτε κιόλας, στο πρακτικό κομμάτι. Μια γλίτσα. Δεν σας ακούσαμε? Για να βγει στην πλατεία στο χωριό τώρα το καλοκαίρι που πηγαίνουμε, γιατί εγώ στη Θεσσαλονίκη μένω, όλοι χρησιμοποιούν από μια γλίτσα. Εγώ έχω περπατήσει και στη Τιμισκή, που είναι και καλός καλός δρόμος στη Θεσσαλονίκη, με γλίτσα. Κάνα δύο με κοίταζαν περίεργα, μερικοί χειροκροτούσαν, δεν με ενδιαφέρει, εγώ μπορώ να περπατήσω και με γλίτσα. Κυρία Παπαμιχαλάκη, αναφερθήκαμε στο έργο που επιτελεί ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά και εσείς βέβαια ως πολιτιστικός σύλλογος, ένας φορέας πολιτισμού βέβαια, μεταφέρει αυτή την όμορφη συνήθεια και αυτή την ξεχωριστή συνήθεια στη νέα γενιά, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ο σύλλογός μας δεν ασχολείται μόνο με τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά και με την αναβίωση παλιών ηθών και εθήμων που τείνουν να εκλείψουν με την πάροδο των χρόνων. Και συχνά κάνουμε και σεμινάρια διάφορα, όπως ας πούμε το Πάσχα. Αναβιώσαμε το έθιμο της παραδοσιακής περδίκας. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Κρήτη αυτό. Είναι η περίτεχνη βαφή και ο στολισμός των πασχαλιάτικων αυγών.
όπου δείξαμε την τεχνοτροπία σε κυρίες και σε μικρά παιδάκια για να συνεχιστεί αυτή η παράδοση. Και γενικά όποτε υπάρχει το κίνητρο και το έναυσμα, δημιουργούμε εκδηλώσεις οι οποίες αφήνουν το αποτύπωμά τους φυσικά στην πόλη μας. Καταγωγή από Κρήτη, κυρία Παπαμιχαλάκη. Καταγωγή από Κρήτη. Ο παππούς ήταν κριτικός. Περιοχή. Περιοχή Μύθη Λασιθίου. Είδατε. Ιερά Πέτρα κοντά. Παντού υπάρχει ένας κριτικός, η αλήθεια είναι. Χωρίς να το ψάξουμε, έτσι, να μπροστά μας. Ο παππούς μου ήρθε εδώ, αγάπησε αυτόν τον τόπο, έμεινε εδώ. Μπράβο και σας. Πέθανε εδώ. Δεν ξέρω, κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε κάποιες γλίτσες να δούμε και να κλείσουμε. Θέλετε να μας δείξετε κάτι, είστε έτοιμος, δεν ξέρω, τι θέλετε εσείς. Η συλλογή είναι εδώ ανοιχτή. Μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Απλώς ήθελα να πω ότι οι κλίτσες, εδώ θα μας δείχνει συγχρόνως ο Αχιλλέας και διάφορα πράγματα από τη συλλογή. Λοιπόν, η συλλογή είναι ανοιχτή. Οι κλίτσες είναι διαφόρων τύπων από διάφορους τεχνίτες, οι οποίοι σιγά σιγά εκλείπουν. Δεν υπάρχουν δηλαδή στην περιοχή μας και σε όλες τις περιοχές. Ευτυχώς που κάποια παιδιά συγκινήθηκαν και από τις εκθέσεις που κάναμε και από... γενικότερα από το περιβάλλον αυτό, όταν έρχονται στις εκθέσεις και έδειξαν ενδιαφέρον και κερδίσαμε κάποιους νέους καλλιτέχνες, ας το πω έτσι. Αλλά αυτό που έκαναν οι παλιοί νομίζω δύσκολο θα ξαναγίνει. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναγίνει και να μην είναι η μοναδική δική μου συλλογή, αλλά δεν θα το. Πολύ σωστά. Λοιπόν, βλέπουμε, παίρνουμε μία γεύση. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Σίγουρα η ανταπόκριση θα είναι τεράστια εκεί στην περιοχή των Γρεβενών, αλλά και οι κριτικοί αγαπούν την παράδοση και σίγουρα αγαπούν και αυτό το θέμα που μόλις παρουσιάσαμε. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, με το καλό έχουμε να τα ξαναπούμε. Κριτικές κατσούνες. Α, έχετε και κατσούνες. Βέβαια, γιατί ξεπακούεται ότι πρέπει να έχουμε και. Σωστό. Και εγώ και φίλους στην Κρήτη. Εγώ συγχρόνως είμαι και πρόεδρος της Βοιακής Εσίας της Θεσσαλονίκης. Βέβαια. Και έχουμε και πολύ αδερφικές σχέσεις με την Πακρίτη αδελφότητα. Γιατί όπως είπε και η πρόεδρος, τα χωριά μας τα απελευθέρωσαν οι Κρητικοί. Κύριε Παπαδόπουλε. Και κάνουμε και γιορτές εδώ, έρχονται και ομάδες από την Κρήτη, σύλλογοι και κάνουμε κοινές. Και έχετε μια καλή σχέση. Κύριε Παπαδόπουλε, κυρία Παπαμιχαλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Είστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.